Λοιπόν, πάμε να παίξουμε το Five Tribes. Το Five Tribes είναι το καινούριο παιχνίδι του Καθάλα, το οποίο έχει κάνει πάταγο γενικά σαν τελευταίο του παιχνίδι. Είναι πάρα πολύ έξυπνο. Πάμε να δούμε περί τίνος πρόκειται. Υποτίθεται ότι θεματικά είμαστε στην έρημο και είμαστε νομάδες. Στο παιχνίδι υπάρχουν 5 διαφορετικές νομαδικές φυλές και προσπαθούμε να πάρουμε έλεγχο των περιοχών και να κερδίσουμε περισσότερους πόντους στο τέλος του παιχνιδιού για να είμαστε ο νικητής. Λοιπόν, ο κάθε παίχτης έχει τις καμήλες στο χρώμα του, με τις οποίες δίνει ιδιοκτησία ανάλογα με το που πηγαίνει. Δηλαδή, όταν ελέγχει μια περιοχή, θα βάλει την καμήλα του. Τι κάνουμε στο γύρο μας? Βλέπουμε ότι έχουμε πάνω ένα bidding track όπου ποντάρουμε για το ποιος θα ξεκινήσει να παίζει πρώτος. Γενικά στο παιχνίδι ποντάρουμε με χρήματα, τα οποία είναι αυτά εδώ. Υπάρχουν σε denominations των 5 και του 1. Εντάξει. Τι είναι η τράπεζα μας εδώ? Τα χρήματα, όπως βλέπεις, είναι από πίσω κρυφά. Γιατί θέλουμε να μην ξέρει ο αντίπαλος τι έχουμε και κατ' επέκταση πόσα μπορούμε να ποντάρουμε. Επίσης όμως πολύ σημαντικό στο παιχνίδι είναι ότι τα χρήματα είναι και από την νίκη στο τέλος. Οπότε πρέπει να ποντάρεις ανάλογα με το να ξέρεις ότι ποντάρτος για να παίξεις πρώτος χάνεις πολύτιμους πόντους βαθμούς από το τέλος του παιχνιδιού. Δηλαδή πρέπει να κάνεις μια ισορροπία στο μυαλό σου. Πάμε λοιπόν να δούμε τι κάνουμε στο γύρο μας. Στο γύρο μας λοιπόν, εδώ είναι η σειρά με την οποία παίζουμε. Έχει βγει η αρχική τυχεία. Πρώτος ο ροζ παίχτης, μετά ο μπλε, ο πορτοκαλί και ο μαύρος. Και έτσι θα ξεκινήσουμε δηλαδή για να μπιντάρουμε. Και από τον επόμενο γύρο, ανάλογα με το πόσο έχουμε μπιντάρει, θα ξεκινάμε να παίζουμε. Από τον πρώτο γύρο θα ξεκινάμε να παίζουμε πρώτη. Τι εννοώ? Για παράδειγμα, θέλει ο ροζ να παίξει. Μιλάει πρώτος καταρχήν, γιατί είναι πρώτος στην ουρά. Θέλει να παίξει πρώτος. Θα δώσει αρκετά λεφτά. Άρα, λέει τι δίνει. Λέει ότι δίνει, για παράδειγμα, 5 λεφτά, τα πληρώνει στο απόθεμα και πηγαίνει στη θέση 5. Δεν είναι μυστικό αυτό, απλά δεν θέλουν οι άλλοι να ξέρουν τι λεφτά έχεις για το πόσο δυνατά μπορείς να μπεις μέσα. Και επίσης είναι και από την νίκη σου. Ο μπλε, ο οποίος δεν θέλει να παίξει δεύτερος κατ' επέκταση ή πρώτος, αν θέλει να παίξει πρώτος θα ποντάρει 8 και πάνω. Εντάξει, αν δεν τον νοιάζει, η σειρά λέει ότι δεν ποντάρει τίποτα και πηγαίνει στο 0. Ο πορτοκαλί στη συνέχεια μιλάει. Θέλει να παίξει πρώτος, γιατί έχει σκεφτεί κάτι που θέλει να κάνει πριν από τους άλλους. Αυτή είναι η λογική του να παίξει ο πρώτος, πριν να μου χαλάσουν οι υπόλοιποι το ταμπλό, όπως είναι. Γιατί κάθε παίχτης στην επεξιά του αναδιαμορφώνει το ταμπλό δραστικά. Οπότε μπορεί να σου χαλάσει τα σχέδια. Ο πορτοκαλίς λοιπόν, ο οποίος θέλει να παίξει πρώτος επιγόντως, λέει ότι εγώ θα τα δώσω τα 8, παίρνει 8 λεφτά από το στόκ του, τα πετάει στην τράπεζα και πάει εδώ. Ο μαύρος πάλι δεν τον ενδιαφέρει, άρα λέει θα παίξει τελευταίος. Επειδή όμως είναι ήδη ο μπλε, τον σπρώχνει κάτω, γιατί μιλάει τώρα, και θα παίξει ουσιαστικά πρώτος-τελευταίος και τελευταίος ο άλλος που πήγε πρώτος στο 0. Άρα τώρα με αυτή τη σειρά, αφού οι παίχτες έχουν πληρώσει, θα μεταφέρουμε εδώ για να δούμε ποια θα είναι η σειρά με την οποία παίζουμε. Εντάξει. Αυτό τώρα πλέον είναι το turn order, η σειρά με την οποία θα παίξουν οι παίχτες στο πρώτο γύρο που ξεκινάει. Και αυτό γίνεται σε κάθε γύρο. Εντάξει. Ωραία. Άρα ο πρώτος λοιπόν, ο πορτοκαλί, ο οποίος ήθελε πολύ να παίξει, έδωσε πολλά λεφτά, ξεκινάει να παίζει. Αφού ξεκινήσει να παίζει, αυτό που κάνει είναι διαλέγει ένα από τα πλακίδια του ταμπλό, ένα τετράγωνο ερήμου, όπου υπάρχουν πάνω κάποιοι. Υπάρχει το setup το αρχικό που υπάρχουν τυχαία από το σακούλι, έχουν βγει 3 meeples, 3 ανθρωπάκια και έχουν μπει σε κάθε τετράγωνο. Ο πορτοκαλίς λοιπόν θέλει να ξεκινήσει πρώτος, οπότε διαλέγει ένα ταμπλό. Γενικά αυτή είναι η σειρά του παίχτη, έτσι το κάνουν πάντα οι παίχτες στο γύρο τους. Σηκώνουν όλα τα μίπελς από πάνω, όλα τα ανθρωπάκια, και αρχίζουν να κινούνται είτε οριζόντια είτε κάθετα, δηλαδή σε ένα μονοπάτι από την αρχή που ξεκίνησαν, και σε κάθε μονοπάτι αφήνουν πίσω ένα ανθρωπάκι. Για παράδειγμα, ας πούμε ότι ξεκινάει από εδώ, αφήνει πίσω ένα κίτρινο. Εκείνος επιλέγει αν θα θίξει κίτρινο ή κόκκινο, έτσι, και θα σου πω τι σημασία έχει. Αφήνει πίσω ένα κόκκινο και καταλήγει εδώ. Εντάξει. Αυτή είναι η κίνησή του. Από εδώ ξεκίνησε, 1, 2, 3. Θα μπορούσε να πάει 1, 2, 3. Δεν κινείται διαγώνιο. Ωραία. Έχει σημασία τι αφήνεις πίσω, γιατί μπορεί να φτιάχνεις τον επόμενο παίχτη να κάνει καλό, αλλά το πιο σημαντικό για σένα είναι εκεί που θα καταλήξεις, τι άφησες τελευταίο. Αυτό ενεργοποιεί και τον τύπο ενέργειας, γιατί το κάθε χρώμα από μίπλ σχετίζεται με ένα συγκεκριμένο τύπο ενέργειας, μια ενέργεια που κάνει ο παίχτης. Λοιπόν, εδώ που κατέληξε ο κίτρινος, τερμάτισε και άφησε το κίτρινο ανθρωπάκι. Αφού είναι σίγουρος, γιατί δεν θέλει να το αλλάξει, τότε σηκώνει πάλι τα μίπλ για να δείξει ότι δεν το σκέφτεται να το αλλάξει και αυτή είναι η τελική του κίνηση. Ωραία, εκεί που κατέληξε, παίρνει
όλα τα ανθρωπάκια από το χρώμα του. Στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι ένα. Αλλά αν είχε καταλήξει εδώ, θα έπαιρνε όλα τα κίτρινα. Και αυτό σημαίνει ότι έχει να κάνει τρεις κίτρινες ενέργειες. Θα πούμε τι ενέργεια σχετίζεται με το κάθε χρώμα. Αλλά ουσιαστικά γίνεται αντιληπτό ότι θες να καταλήξεις κάπου που το τελευταίο σου χρώμα να έχει πολλά από την ενέργεια που θέλεις να κάνεις. Γιατί τότε τα σηκώνεις όλα και δεν την κάνεις μόνο μία φορά. Αν σηκώνεις μόνο ένα, θα την κάνεις εδώ, για παράδειγμα, τρεις φορές. Εντάξει. Ωραία. Ένα άλλο σημαντικό που πρέπει να πω είναι όταν ο παίχτης καταλήξει να τα σηκώσει όλα από εδώ, αφήσει ό,τι θέλει αφήνει στην πορεία, εκεί που θα καταλήξει, για παράδειγμα, ας πούμε, τα σηκώνει 1, 2, 3, έρχεται εδώ. Αν εκεί που καταλήξει τα σηκώνει όλα και αδειάζει το tile, τότε έχει καταφέρει να πάρει τον έλεγχο. Παίρνει μια καμήλα και την τοποθετεί εδώ. Κάθε πλακίδα έχει στη γωνία έναν κύκλο που βάζει στον δείκτη ιδιοκτησίας. Αυτό σημαίνει αυτόματα ότι έχεις κερδίσει 6 πόντους νίκης, ό,τι δείχνει δηλαδή πάνω, ή 10, ή 5, ή 12, για το τέλος του παιχνιδιού. Είναι ένας από τους πιθανούς τρόπους να πάρεις πόντους νίκης. Αλλά αυτό γίνεται, θυμίζω, μόνο όταν, κάνοντας την κίνηση που έδειξα πριν, φτάσεις εδώ και έχεις μόνο το χρώμα που θα σηκώσεις. Οπότε το αδειάζεις το tile, άρα το παίρνεις στον έλεγχο σου. Εκεί που καταλήγεις, έτσι, όχι εδώ που σηκώθηκες, αυτό δεν μας ενδιαφέρει. Ωραία. Άρα καπάρωσε ο μπλε εδώ το πλακίδι αυτό, έχει 6 πόντους νίκηση για το τέλος του παιχνιδιού και μετά έχει 3 ενέργειες κίτρινες να κάνει. Εντάξει. Ωραία. Το ίδιο μπορούσε να κάνει από οπουδήποτε να ξεκινήσει. Γι' αυτό εννοώ ότι είναι puzzle το παιχνίδι, γιατί ανάλογα με το τι ενέργεια θες να κάνεις και πού θες να καταλήξεις, όπως βλέπεις, όλα αυτά τα πλακίδια να διαμορφώνονται στην πορεία. Αφήνεις διάφορα καθώς προχωράς τα μονοπάτια πάνω, παίρνεις και μετακινείς ανθρωπάκια από το ένα πλακίδι στο άλλο και ούτω καθεξής. Αν είναι άδειο και καταλήξει εκεί, θα πάρει το τελευταίο, πάλι το έχει αδειάσει. Οπότε πάλι παίρνει τον έλεγχο. Αλλά να θυμάσαι ότι όσα σηκώσει, τόσο χρώμα, τόσο ενέργεια κάνει από αυτό το χρώμα. Αν αφήσει άλλα χρώματα κάτω, δεν το παίρνει τον έλεγχο, μένει όπω ήταν κενό. Ωραία. Πάμε λοιπόν να πούμε με τι σχετίζονται οι ενέργειε. Άρα, άσχετα αν το άδειασα ή όχι, για παράδειγμα, α πούμε ότι είχα έρθει εδώ, καταλήγω εδώ με ένα κίτρινο, βρίσκω κι άλλο ένα και έχω 2 κίτρινε ενέργειε να κάνω. Τι σημαίνει κίτρινες ενέργειες? Λοιπόν, τα κίτρινα είναι οι βεζίριδες. Τους παίρνω και τους τοποθετώ μπροστά μου, εδώ. Εντάξει, αυτή τη στιγμή πήρα 2. Κάθε βεζίρις κοστίζει 1 πόντο νίκης για το τέλος του παιχνιδιού. Δηλαδή, αν τελειώσω το παιχνίδι αυτή τη στιγμή και μόνο εγώ έχω 2, θα πάρω από 1 πόντο για αυτόν και 1 πόντο για αυτόν. Αλλά υπάρχει και ένα majority επιπλέον. Κάθε παίχτης παίρνει 10 πόντους παραπάνω από τους υπόλοιπους για κάθε αντίπαλο που περνάει. Για παράδειγμα, αν εσύ είχες τελειώσει με 1 και οι υπόλοιποι από 2, εντάξει, πόσους παίχτες έχω περάσει στην πλειοψηφία, και εσένα και τους άλλους που δεν μαζέψαν τίποτα. Άρα παίρνω 10 για αυτόν, 10 για αυτόν και 10 για αυτόν, 30. Άρα δεν παίρνω μόνο 2 πόντους, παίρνω 32 πόντους, που είναι πολύ δυνατό. Αν εσύ είχες καταφέρει να με ισοφαρίσεις, τότε εγώ πόσους έχω καταφέρει να περάσω, εσένα δεν σε περνάω, περνάω μόνο τον μαύρο και τον πορτοκαλί. Άρα παίρνω 20 και 2 γιατί πιάνει ένα το καθένα, 22. Άρα είναι κάτι το οποίο πρέπει να το προσέχεις πάρα πολύ, γιατί ουσιαστικά μπορεί να δώσει μπαμ πολύ από τους πόντους στο τέλος. Εντάξει. Ωραία. Πάμε να δούμε τώρα τι κάνουν τα άσπρα. Οι elders, δηλαδή οι γέροντες, που είναι αυτοί εδώ. Αν καταφέρω να καταλήξω κάπου και να σηκώσω άσπρα, κάνω άσπρη ενέργεια, τους γέροντες. Οι γέροντες έχουν διπλό ρόλο. Καταρχήν τους τοποθετούμε και αυτούς μπροστά μας και μπορούμε να τους χρησιμοποιήσουμε σαν συνάλλαγμα για να πάρουμε τζιν. Τα τζιν είναι αυτές οι κάρτες εδώ. Εντάξει, και μας δίνουν επιπλέον ειδικές ικανότητες. Υπάρχουν player area για τους παίχτες που έχουν από πίσω τη σύνοψη με το τι κάνει το κάθε τζιν, αλλά μπορούν όταν παίζουν οι παίχτες αυτά που βγαίνουν κάθε φορά να συζητάνε να λένε τι κερδίζει όποιος παίχτης το ελέγχει. Ωραία. Λοιπόν, όταν έρθει η σειρά του παίχτη και έχει να ξοδέψει άσπρα, δηλαδή elders, και έχει τελειώσει το γύρο του σε ένα πλακίδιο με αυτό το σύμβολο που δείχνει τους, δηλαδή ας πούμε ότι τα πήρα από εδώ, τερμάτισα εδώ και σήκωσα 2 λευκά. Εδώ δείχνει το σύμβολο ότι μπορείς να αγοράσεις τζιν, το βλέπεις, έχει το λιχνάρι. Από εδώ μόνο λοιπόν, όχι από εδώ, μπορώ να αγοράσω ένα από αυτά τα 3 τζιν. Τι μου δίνουν τα τζιν, καταρχήν, πώς τα αγοράζω? Μπορώ είτε να δώσω 2 Elder για να πάρω ένα όποιο θέλω, είτε ένα Elder και μία κάρτα σκλάβου, που θα πούμε πώς τις παίρνουμε στην πορεία. Εγώ επιλέγω πώς θέλω. Εντάξει, οπότε γενικά οι γέροντες σχετίζονται με την αγορά τζίνι που είναι πολύ, πολύ δυνατά και δίνουν και σπάνι και τους κανόνες, δίνουν έξτρα ιδιότητες στους παίχτες. Όταν λοιπόν ας πούμε ότι εγώ πλήρωσα με 2 γέροντες, εντάξει, τους πετάω πίσω και διαλέγω ποιο θέλω να πάρω.
Ας πούμε για παράδειγμα ότι θέλω να πάρω αυτή είναι εδώ. Την παίρνω μπροστά μου, την τοποθετώ στην περιοχή μου, τη χτίζω και έχω σαν όπως με τα κτίρια όταν ελέγχω, έχω συν 6-8 πόντους νίκης για το τέλος του παιχνιδιού. Εντάξει. 8 πόντους νίκης, το λέει εδώ πάνω. Το καλό όμως που δίνουν τα τζίνι είναι ότι σου δίνουν και έξτρα ικανότητες. Δηλαδή έχεις 8 πόντους νίκης καπαρωμένους για το τέλος, αλλά για να δούμε, ας πούμε, για παράδειγμα, τι κάνει αυτό το τζίνι. Αυτό το τζίνι λοιπόν βρίσκουμε από το ταμπλό ότι είναι αυτό εδώ. Έχει κόστος ενεργοποίησης, κάποια δεν έχουν κόστος, δηλαδή με το που το έχεις την ιδιότητα αυτή. Το συγκεκριμένο σου λέει ότι για κάθε κάρτα σκλάβου που πετάς, τραβάς άλλη μια κάρτα. Και θα πούμε τι κάνουν οι κάρτες. Αυτό εδώ τι κάνει για παράδειγμα, το άλλο από τα δύο, από τα τρία που έχουν ξεκινήσει το παιχνίδι. Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα στο τέλος του παιχνιδιού οι γέροντες αντί να κοστίζουν 2 πόντι που κοστίζουν για άλλους παίχτες, να κοστίζουν 4 για σένα. Μόνο για σένα. Και άλλου τέτοιου τύπου ειδικές ικανότητες, έτσι, που σε βοηθάνε να σπάσεις το παιχνίδι και να κάνεις περισσότερα πραγματάκια. Ωραία. Άρα, προχωράμε λοιπόν να δούμε με τα υπόλοιπα χρώματα. Τι κάνουν οι merchants που είναι οι πράσινοι. Οι merchants που είναι οι πράσινοι, αυτοί εδώ, όταν καταλήξεις λοιπόν κάπου και σηκώσεις 3 merchants και πέρα. Τρία δηλαδή πράσινα ανθρωπάκια, τρεις εμπόρους. Τότε τους πετάω μέσα στη σακούλα. Ανοίγω το πουγγί και τους πετάω μέσα. Εντάξει. Και τραβάω τόσες κάρτες από τη γραμμή των καρτών. Έχουμε και set collection εδώ πέρα. Υπάρχουν διάφορα αγαθά και υπάρχουν και σκλάβοι. Τα αγαθά είναι διάφορων ειδών. Μπορεί να είναι πιπέρι, να είναι πάπυρος, να είναι ψάρια, δεν ξέρω εγώ τι. Και μπορεί να είναι και σκλάβοι. Ξεκινάνε η θέση αυτή, είναι θέση 1, θέση 2, θέση 3 μέχρι και 9 και έχει σημασία γιατί αναπληρώνεται με συγκεκριμένο τρόπο. Οπότε μπορείς να ξοδέψεις λοιπόν merchants για να πάρεις τις κάρτες από την αρχή της γραμμής. Δηλαδή εγώ πέταξα 3 πράσινους εμπόρους, άρα θα πάρω αυτές τις 3 πρώτες πράσινες κάρτες. Θα με βοηθήσουν να πάρω έξτρα πόντους νίκης στο τέλος. Εντάξει. Και πώς παίρνω έξτρα πόντους νίκης στο τέλος. Αυτές τις κάρτες κρατάω κρυφές που μαζεύω από εδώ. Εντάξει. Αυτές θα βγούνε. Και ανάλογα με τις πόσες έχω, με αυτό το ταμπλό, παίρνω πόντους νίκης από εδώ. Με ένα πόντο νίκης, με 2-3, με 3-7 και ούτω καθεξής. Όσο περισσότερους πόντους σετάκια μαζεύω, τόσο περισσότερους πόντους νίκης παίρνω. Είναι set collection αυτό. Ωραία. Πάμε να δούμε τους builders, που είναι οι μπλε. Είναι αυτοί εδώ. Βλέπεις. Με την ίδια λογική, όταν καταλήξω λοιπόν σε ένα ταϊλάκι και σηκώσω μπλε παίχτες, μπλε μίπλ, μπορώ να πάρω πόντους νίκης αναλογικά με το τάιλ που σήκωσα. Τι εννοώ. Αυτό εδώ λοιπόν, όταν σηκώσω, έρθω εδώ και σηκώσω αυτούς τους δύο μπλε. Παίρνω πόντους νίκης ανάλογα. Τους βάζω καταρχήν πάλι και αυτούς στο πουγγί μέσα, τους πετάμε στο πουγγί, σήκωσα δύο, εντάξει, και παίρνω. Ανάλογα με το αν θα τον μπουστάρω με σκλάβους, και εδώ έρχονται οι σκλάβοι, δηλαδή μπορώ να ξοδέψω δύο που σήκωσα και να βάλω και να πετάξω και μία κάρτα σκλάβου που έχω μαζέψει από πριν. Εντάξει. Άρα, σαν περίπτωση είχα τρεις. Αν δεν έχω κάρτες σκλάβου, θα έχω δύο. Αν πετάξω λοιπόν δύο κάρτες σκλάβου, τότε πολλαπλασιάζω τον αριθμό 2 με τον αριθμό των μπλε τετραγώνων που περικυκλίνουν αυτό το τετράγωνο. Σόλοι και διαγώνια και οριζόντια. Δηλαδή, πόσα μπλε τετράγωνα υπάρχουν, υπάρχει σε αυτό ένα. 2. Επί πόσους πέταξα, 2. 2-2, 4 πόντους νίκης θα πάρω. Και τους παίρνω από την τράπεζα. Εντάξει. Άρα κάνω κόμπο, θέλω να σηκώσω μπλε και να υπάρχουν πολλά γειτονικά μπλε tiles από εδώ για να πολλαπλασιάσω με μεγαλύτερο συντελεστή και να πάρω πιο πολλούς πόντους νίκης. Ακούγεται λίγο σπάζω κεφαλιά, αλλά αν το δεις στην πορεία είναι πολύ εύκολο. Παίζω, κάνω την κίνησή μου, παίρνω τους πόντους νίκης. Και τους πετάω στο πουγγί. Και τέλος υπάρχουν οι κόκκινοι που είναι οι assassins, οι δολοφόνοι, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αν λοιπόν σηκώσω, καταλήξω κάπου και σηκώσω κόκκινο δολοφόνο, μπορώ επίσης να τον μπουστάρω όπως και τους μπλε με κάρτες σκλάβου, δηλαδή είναι μία που πετάω και άλλη μία σαν είχα πετάξει δύο. Αυτό κάνουν οι κάρτες σκλάβου, δηλαδή μπουστάρουν τα συγκεκριμένα χρώματα που αναφέρω. Τους πετάω λοιπόν και αυτούς στην τσάντα, στο πουγγί μέσα, και μπορώ να σκοτώσω, πρόσεξε. Μπορώ να σκοτώσω είτε ανθρώπους που έχει μαζέψει ο αντίπαλος, δηλαδή αν έχεις μαζέψει ένα κίτρινο και με πέρναγες, για αυτό το κίτρινο να σου σκοτώσω το δικό σου. Οπότε αλλάζουμε τις ισορροπίες που λέγαμε πριν. Ή μπορώ να σκοτώσω Elder, για παράδειγμα, που έχεις μαζέψει εσύ για να πάρεις τζίνι και να σου κάνω ζημιά. Εντάξει. Και το τελευταίο μπορώ να κάνω. Βεζίριδες. Τι βεζίριδες. Μπορεί να σκοτώσεις βεζίριδες. Ποιοι είναι οι βεζίριδες.
Ναι, ναι, κίτρινη και μπορώ να σκοτώσω αυτού που μαζεύουν μπροστά σου, που έχει συλλέξει μπροστά σου. Και το άλλο μπορώ να κάνω είναι ανάλογα με του πόσου έχω, έχω σηκώσει και πόσο έχω μπουστάρει. Μπορώ να κάνω ένα kill τόσο range μακριά από το τετράγωνό μου. Δηλαδή, αν σηκώσω 3 για παράδειγμα από εδώ, μπορώ να κάνω ένα. Να σκοτώσω 1, 2, 3. Και αν σκοτώσω και τον τελευταίο με αυτόν τον τρόπο, παίρνω και τον έλεγχο αυτού του tile, δηλαδή κάνω combo. Θα το δει στην πορεία, δεν είναι δύσκολο, αλλά γενικά μπορεί να κάνει πολύ ζημιά και να αλλάξει ισορροπίε με του assassins. Εντάξει. Αυτό που δεν ανέφερα μέχρι στιγμής και είναι πολύ σημαντικό είναι όταν καταλήξω κάπου και πάρω εγώ τους μπλε για παράδειγμα και κάνω την ενέργειά μου, όποια αυτή είναι όπως περιγράψαμε, στην πορεία κάνω και την ενέργεια του tile που κατέληξε. Αν είναι το tile τέτοιο, μπορώ να αγοράσω αν έχω άσπρους τζίνι από εδώ. Αν είναι αυτό το σύμβολο, όταν κάνω την ενέργεια, μπορώ να τοποθετήσω ένα παλάτι. Αν είναι αυτό, μπορώ να τοποθετήσω ένα φίνικα. Όπου έχει φίνικα, μπαίνει φίνικα. Δηλαδή, και όπου έχει παλάτι, μπαίνει παλάτι. Τι σημαίνει ο φίνικα και το παλάτι? Σημαίνει ότι αυξάνω την αξία αυτού του οικοπαίδου. Είτε το ελέγχω εγώ αυτή τη στιγμή, είτε το πάρω στο μέλλον. Προφανώς με συμφέρει να αυξήσω την αξία σε πράγματα που ελέγχω ήδη, έτσι. Ή να το αφήσω έτσι, αλλά μετά θα το κάνω δελαστικό για να το πάρει υπό τον έλεγχο του κάποιου άλλου παίχτη. Πώς αυξάνει η αξία? Ό,τι γράφει πάνω το πλακίδιο έτσι κι αλλιώς, δηλαδή εδώ γράφει 5. Συν επιπλέον πόντους νίκης, οι οποίοι είναι 5 για κάθε παλάτι και 3 για κάθε φίνικα. Οπότε μπουστάρω το πόντους νίκης που μου δίνει το συγκεκριμένο tile, εφόσον το ελέγχω εγώ, έτσι. Πόσα παλάτια μπορεί? Όσο θέλεις. Και φίνικες? Το ίδιο. Αρκεί να καταλήγεις πέρα εδώ και να κάνεις την ενέργεια που σου δείχνει. Εντάξει. Ωραία. Και το τελευταίο που έχει σύμβολο το πλακίδιο, γιατί τα σύμβολα των πλακίδιων τα κάνουμε, θυμίζω, αφού κάνω τις ενέργειες που σήκωσα τα ανθρωπάκια, εντάξει. Όταν καταλήξω λοιπόν εδώ που είναι με τα συμβολάκια αυτά, μπορώ να ξοδέψω 3 νομίσματα σε αυτό εδώ, που δείχνει 3 και το 1 τρίτο, και να πάρω κάποια από τις 3 πρώτες στη σειρά για το set collection που κάνω, είτε εδώ να ξοδέψω 6 νομίσματα και να πάρω 2 από τις 6 πρώτες. Και αυτές τις παίρνω γιατί θέλω να φτιάξω το set collection για να μου δώσουν επιπλέον πόντους νίκης για το τέλος του παιχνιδιού. Δηλαδή παίρνεις πόντους νίκης από πολλά πράγματα, απλά σημασία έχει να είσαι ένα βήμα μπροστά από τους αντιπάλους. Όταν λοιπόν γίνει αυτό, κάνουμε replenish στα genies. Τα genies δεν γίνονται να πληρώνονται στο τέλος του γύρου. Όταν παίξουμε δηλαδή όλοι οι παίχτες, αν έχουν φύγει κάποια genies, βγαίνουν τόσα έτσι ώστε να έχουμε πάλι 3. Και το ίδιο κάνουμε και με τα resources εδώ πέρα. Εντάξει. Και περνάμε στον επόμενο κύριο με τον ίδιο τρόπο. Στο τέλος, το παιχνίδι πότε τελειώνει? Το παιχνίδι τελειώνει όταν ένας παίκτης καταφέρει να βάλει και την τελευταία του καμήλα πάνω στο ταμπλό, γιατί ουσιαστικά θα αρχίσουν να μπαίνουν οι καμήλες. Εντάξει. Τότε παίρνουν όλοι ένα γύρο και αυτός και στο τέλος μετράμε τους πόντους νίκης, που είναι τα λεφτά που είναι και από την νίκη που έχουμε μαζέψει στο παιχνίδι. Όποιος έχει κοιτάμε τα majority, θυμίζω ότι παίρνουμε πόντους όποιος έχει την πλειοψηφία στα κίτρινα. Παίρνουμε επιπλέον 2 πόντους για κάθε. Υπάρχει αυτό το φυλάδιο εδώ που τα δείχνει. 2 πόντους για κάθε Elder που έχουμε μπροστά μας. Παίρνουμε τον έλεγχο από τους πόντους νίκης που ελέγχουμε. Τα παλάτια, αν ελέγχουμε παλάτια ή φίνικες. Και τέλος και το set collection που έχουμε μαζέψει. Και ό,τι λεφτά έχουμε εδώ που είναι οι πόντοι νίκης. Τα θρίζουμε όλα και όποιος παίχτης έχει τους περισσότερους κερδίζει το παιχνίδι. Αυτό είναι το 5 Tribes.